Τον λόγον του κυρίου την χάριν γεωργήσα. Ήλθησας σα καφά περελέα παμακαριλαρίων. Ελέω των θείων αρετών και τη ομολογία σου σοφέ. Ηλαρίνων τα σκαρδία και τα ψυχά, τον πίστηση εκβόντων. Δόξα το δε δόκοτι δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, πασιν Τη έκτη του μηνός Ιουνίου Ιλαρίωνο οσίου του νέου, ηγουμένου της μονής των δαλμάτων. Ατάλου οσίου του θαυματουργού, πέντε παρθένων μαρτύρων και της συνοδείας αυτών, γελασίου μάρτυρος, ανούβ οσίου του θαυματουργού. Ο Όσιος Ιλαρίων ο Νέος, ο ηγούμενος της Μονής των Δαλμάτων. Η καταγωγή του ήταν από την Καπαδοκία και έζησε τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Γεννήθηκε περίπου το 775. Η μητέρα του ονομαζόταν Θεοδοσία, ο δε πατέρας του Πέτρος και ήταν προμηθευτή άρτου στα ανάκτορα των βασιλέων. Ευσεβείς γονείς καθώς ήταν, αναλόγως διέθρεψαν και τον γιο τους. Όταν ο Ιλαρίων ενηλικιώθηκε, με την φλόγα της πίστεως στην καρδιά του, μετέβη στο μοναστήρι του Ξηρονησίου στην Βασιλεύουσα. Εκεί αφοσιώθηκε στην μελέτη και την πνευματική άσκηση. Κατόπιν πήγε στην Μονή των Δαλμάτων, όπου και έγινε μεγαλόσχημος. Και για μία δεκαετία που πέρασε εκεί υπήρξε υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης και μεγαλοψυχίας. Μάλιστα με κοινή ψήφο τον εξέλεξαν ηγούμενο της Μονής. Αλλά αργότερα ξέσπασε μεγάλη καταιγίδα στην Εκκλησία λόγω της οικονομαχίας και ο Λέων ο ο Αρμένιος με τον ερετικό πατριάρχη Θεόδωτο τον Μελισσινό προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημα του Ιλαρίωνος. Αλλά αυτός με το χαρακτηριστικό του θάρρος στάθηκε στο ύψος του Ορθοδόξου φρονήματός του. Τότε άρχισε ο διωγμός του Αγίου με περιορισμούς σε μοναστήρια, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς και εξορίες, όπου πέρασε οκτώ ολόκληρα χρόνια. Τελικά σε όλες αυτές τις δοκιμασίες άντεξε, εμπνεόμενος από τα λόγια του Θεοκινήτου Αποστόλου Παύλου. «Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εάν δε και αθλητής, ου στεφανούτε εάν μη νομίμος αθλήσει. Β. Προστιμόθεων Β. 3,5 Δηλαδή εσύ λοιπόν κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έπειτα όταν παίρνει κανείς μέρος σε αθλητικούς αγώνες, δεν στεφανώνεται αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους αθλητικούς κανόνες ο Ιλαρίων μετά τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας επανήλθε στην μονή του. Έζησε άλλα τρία χρόνια και κοιμήθη ειρηνικά σε ηλικία 70 ετών το 845 μετά Χριστόν. Ο Όσιος Άταλος ο Θαυματουργός Ήταν υπερβολικά ελεήμων και εγκρατής. Ποτέ δεν έτρωγε δύο φορές την ημέρα, Μάλιστα ευχαρίστησή του ήταν να τρώει μία φορά στις δύο ημέρες. Στον ύπνο του ήταν ακόμα πιο εγκρατής και ενώ είχε τόσο σκληρή ασκητική ζωή και μορφή, μέσα του φόλευε ψυχή πολύ τρυφερή. Κάθε πρωί τα πουλιά έρχονταν άφοβα κοντά του. Ο Θεός χάρισε στον όσιο άταλο και την δύναμη να θαυματουργεί. Η προσευχή του θεράπευε ασθένειες σωμάτων και πνευμάτων. Όταν προεσθάνθηκε την κίνησή του, ζωντανό ακόμη, ζήτησε τον τελευταίο ασπασμό από τους συμμοναστές του. Η του τον βρήκε μέσα σε πνευματικό και ουράνιο φως. Ο Άγιος Μάρτης Γελάσιος Όταν άρχισε ο διωγμός κατά των χριστιανών, μοίρασε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς φόρεσε λευκό ρούχο και πήγαινε στους μάρτυρες του Χριστού. Βλέποντας τα φρικτά τους βασανιστήρια, φιλούσε τις πληγές τους, ζητούσε τις ευχές τους και τους παρακινούσε να σταθούν ανδροί στο μαρτύριο. Τον συνέλαβαν οι δολολάτρε και ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό. Στην αρχή ο τον περιφρόνησε, αλλά κατόπιν πρόσταξε και τον αποκεφάλισαν.